Μασόν και χρόνια πολλά χρόνια... σε όρθα σήμερα τον μαστηριά τους. Χρόνια πολλά Αντώνης και Αντωνία σήμερα, αλλά να πούμε και μαζί και τα χρόνια πολλά και καλή χρονιά και δεν τα είπαμε. Λοιπόν, να είναι μια χρονιά παραγωγική, δημιουργική και πάνω απ' όλα χρονιά ελευθεριάς για τον τόπο μας. Αυτό θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες. Πάλι, και κυρίως οι επόμενες προεδρικές εκλογές θα σηματοδοτήσουν ενδεχομένως μια νέα πορεία εντελώς διαφορετική από αυτή που ζήσαμε τα τελευταία δίσεκτα χρόνια, τόσο όσον αφορά το Κυπριακό, αλλά όσο αφορά και τα θέματα της οικονομίας, την οικονομική καταστροφή και τις σοβαρότατες επιπτώσεις που είχαν λαθασμένες πολιτικές αποφάσεις που λήφθηκαν σε βάρος μιας πολύ μεγάλης μερίδας των συμπατριωτών μας. Λοιπόν, για να ρωτήσω να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Την Κυριακή έχουμε σε δύο εβδομάδες, 11 μέρες ουσιαστικά, έχουμε εκλογές. Οι τελευταίες μέρες είναι και οι πιο δύσκολες για τα επιτελεία, μιας και κορυφώνουν τον προεκλογικό τους. Οι πολίτες ενδιαφέρονται περισσότερο όσο πλησιάζει η ώρα της κάλπης. Έχουμε συγκρούσεις υψηλών τόνων σε πολλά μέτωπα, ανοίγονται συνέχεια μέτωπα και βέβαια όλοι επενδύουν στο κομμάτι που λέγεται συσπήρωση. Η συσπήρωση στα κόμματα που στηρίζουν τον Νικόλα, πέστε μου λίγο ποια είναι η εικόνα να ξέρουμε, και ειδικότερα στην ΕΔΕΚ. Επειδή διάβαζα τις τελευταίες μέρες ότι η συσπήρωση σε ΕΔΕΚ είναι χαμηλή ακόμα. Καταρχήν θα πούμε, Ανδρέα, ότι οποιαδήποτε πολιτική αντιπαλάθηση μέσα σε θεσμικά και σε πολιτισμένα όρια είναι μέρος της δημοκρατίας και είναι επιμένη. Mm-hmm. Αυτό το οποίο καταδικάζουμε είναι τα χτυπήματα κάτω από τη μέση και όλα αυτά τα οποία δυστυχώς έχουν δει το φως της δημοσιότητας στο τελευταίο χρονικό διάστημα, που ρίχνουν πάρα πολύ χαμηλά το επίπεδο της προεκλογικής εκστρατείας και την ποιότητα της προεκλογικής εκστρατείας που θα έπρεπε μέσα σε αυτές τις συνθήκες να υπάρχει. Yeah. Εν πάση περιπτώσει, όσον αφορά την ΕΔΕΚ, η ΕΔΕΚ φαίνεται ότι ακολουθεί τον δρόμο της. Έχει ξεπεράσει τα όποια προβλήματα είχε στο παρελθόν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτό φάνηκε και από τα αποτελέσματα που είχε στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές, αλλά κυρίως με τη μαζική πια και μαχητική συμμετοχή της στην προεκλογική εκστρατεία του Νικόλα Παπαδόπουλου. Mm-hmm. Ήδη θα διαπιστώσετε ότι στις δημοσκοπήσεις που θα παρουσιαστούν εντός των ημερών, η συσπήρωση της ΕΔΕΚ ξεπερνάει το 70, φτάνει, πλησιάζει και ενδεχομένως θα ξεπεράσει το 70% αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ο στόχος μας ως οργάνωση από την αρχή ήταν να μπορέσουμε να πετύχουμε μια συσπήρωση της τάξης του 75% τουλάχιστον στην υποψηφιότητα του Νικόλα Παπαδόπουλου. Αυτός ο στόχος. Εντάξει, θα μου πείτε τώρα και 11 μέρες για μας μπορεί να είναι λίγο, αλλά για στην πολιτική είναι τεράστιο το χρονικό διάστημα. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ένα ποσοστό, το οποίο είναι περίπου γύρω στο 15 με 20%, αποφασίζει για την επιλογή του τις τελευταίες δύο εβδομάδες και ένα ποσοστό περίπου γύρω στο 8 με 9% το τελευταίο τριήμερο. Νομίζω ότι τα αποτελέσματα των συσπηρώσεων θα είναι αποδεικτά και στις επόμενες δημοσκοπήσεις. Ήδη βλέπετε ότι οι τελευταίες δημοσκοπήσεις έχουν ανεβάσει την συσπήρωση της ΕΔΕΚ γύρω στο 68%. Και μιλούμε για τις δημοσκοπήσεις οι οποίες δεν κρύβουν σκοπιμότητες, γιατί δυστυχώς και κάποιες από αυτές κρύβουν τέτοιες σκοπιμότητες. Επίσης υπάρχει ακόμα ένα στοιχείο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η ΕΔΕΚ είναι μια ιδιότυπη κατάσταση, δεδομένου ότι η εκλογική της δύναμη δεν παρουσιάζει ομοιομορφία όσον αφορά την κατανομή ή στην επικράτεια. Ακόμα και εντός της ίδιας επαρχίας υπάρχουν περιοχές με ψηλά ποσοστά και περιοχές με χαμηλά ποσοστά. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο και πάρα πολύ δύσκολα η ΕΔΕΚ είναι προβλέψιμη στις δημοσκοπήσεις. Να υπενθυμίσω ότι στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές με την αναγωγή τα καλύτερα δημοσκοπικά αποτελέσματα για την ΕΔΕΚ ήταν 4,7 με 4,8. Η ΕΔΕΚ όμως ήταν 6,2. Αυτό δεν ήταν μόνο στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, είναι σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις. Δηλαδή, θεωρείτε ότι είναι σύνηθρο για την ΕΔΕΚ να συσπηρώνεται τις τελευταίες ημέρες? Ναι. Είναι σύνηθρο για την ΕΔΕΚ να συσπηρώνεται τις τελευταίες ημέρες λόγω της ψυχολογίας, της ψυχοσύνθεσης των ψηφοφόρων της ΕΔΕΚ, αλλά κυρίως και λόγω ακριβώς της κατανομής, της εκλογικής κατανομής των ψηφοφόρων του κόμματος. Πολλές φορές είναι πάρα πολύ δύσκολο οι δημοσκοπήσεις να προσδιορίσουν με ακρίβεια το ποσοστό του κόμματος. Όχι, θα συμφωνήσω σε αυτό απόλυτα που λέτε, ότι για όλα τα κόμματα ισχύει αυτό, ότι όσο πλησιάζουν προς την κάλπη, συσπηρώνεται περισσότερο. Είναι λογικό αυτό. Είναι και το debate, όπως και να γίνεται, που επηρεάζει ένα αλφα κόσμο. Περιμένουν τελευταία στιγμή πάρα πολύ για να. Δυστυχώς με ευθύνη του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Και εγώ θεωρώ ότι ένας Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος έχει την δύναμη των θέσεων του και εμπιστοσύνη στον εαυτό του, δεν φοβάται τις συζητήσεις με τους συνυποψηφίους του ή τους ανθυποψηφίους του. Mm-hmm. Το γεγονός ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επέλεξε να συμμετέχει μόνο σε μία συζήτηση με τους υπόλοιπους υποψηφίους, αυτό ακριβώς αποδεικνύει ότι δεν είναι σε θέση να υποστηρίξει με δύναμη και με θέρμη
τις αποφάσεις τις οποίες έλαβε μέχρι σήμερα και τις θέσεις, γιατί υπάρχουν σωρία πια αποδεικτικών στοιχείων τα οποία επιβεβαιώνουν δύο στοιχεία. Το πρώτο, ότι σε περιπτώσεις πολύ κρίσιμες και πάρα πολύ σοβαρές, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν εντελώς απροετοίμαστος. Και το δεύτερο, ότι δυστυχώς πήρε αποφάσεις τις οποίες απέκρυψαν από τον λαό και επιχείρησε να παραπλανήσει τον λαό παραθέτοντας παραπλανητικά στοιχεία. Στοιχεία τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Όμως αυτά είναι προφανές ότι δεν μπορούν να κρατήσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ναι. Και βλέπετε ότι το ένα μετά το άλλο σιγά σιγά βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας, διαψεύδουν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, και αυτό, επιτρέψτε μου να πω, ότι με στεναχωρεί ιδιαίτερα. Οποιοδήποτε αντίπαλο κόμμα διαψεύδεται με αυτόν τον τρόπο από στοιχεία και από γεγονότα. Ναι. Τώρα, θέλω να πάμε σε ένα κομμάτι. Θεωρώ ότι είχαμε μια καλή προεκλογική περίοδο, χαμηλών τόνων, χωρίς έτσι αντιπαραθέσεις μεγάλες. Και τελευταία βλέπουμε να πέφτει λάσπη με τους τόνους. Δηλαδή, έχουμε ιστορία αυτή με τα λεφτά της μαμάς, είχαμε τις καταγγελίες Λιλίκα, είχαμε τη λάσπη σε βάρος της κυρίας Λιλίκα, όπως κατήγγειλε ο πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών. Δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα τώρα, στο τέλος της προεκλογικής, κάποιος ωφελεί. Αυτό είναι αποτέλεσμα ενδεχομένως της αδυναμίας που βρίσκονται κάποια επιτελεία και κάποιοι υποψήφοι να υποστηρίξουν τις θέσεις τους και να μπορούν ενδεχομένως να δικαιολογήσουν με επιχειρήματα την πορεία τους. Από την πλευρά του επιτελείου του Νικόλα Παπαδόπουλου και ειδικά από την πλευρά της ΕΔΕΚ, βλέπετε ότι έχουμε κρατήσει ένα πολύ ψηλό επίπεδο προεκλογικής εκστρατείας, με αξιοπρέπεια και με ήθος, όπως εξάλλου έχουμε συνηθίσει μέχρι σήμερα τους πολίτες. Ναι. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να πληρώσουμε το κόστος και το τίμημα της αξιοπρέπειάς μας και του ήθους μας, παρά να πέσουμε σε αυτό το επίπεδο της λασπολογίας, της διαψιθύρου διαβολής όλων των υπολείπων. Γι' αυτό και, όπως έχεις προσέξει, Ανδρέα, εκεί όπου θα τοποθετηθούμε στη βάση αποδεικτικών στοιχείων τα οποία είναι αναμφισβήτητα. Mm-hmm. Λυπούμε να παρατηρήσω όμως ότι και η πολιτεία πια διαπιστώνει ότι δεν έχει πια το σθένος και δεν έχει την τόλμη και την αποφασιστικότητα να προστατεύσει τους πολίτες, να προστατεύσει πολιτικά πρόσωπα. Γιατί από τη στιγμή που κάποιο πολιτικό πρόσωπο ή οποιοδήποτε βγαίνει δημόσια να κάνει τοποθετήσεις, αφήνοντας αιχμές και υπονοούμενα σε βάρος είτε άλλων πολιτικών προσώπων είτε ανθυποψηφίων, χωρίς να τους κατονομάζει, για μένα η πολιτεία είχε ένα και μοναδικό δρόμο να ακολουθήσει. Ναι. Θα έπρεπε τα εντεταλμένα όργανα της πολιτείας να καλέσουν το συγκεκριμένο υποψήφιο να δώσει στοιχεία και ονόματα για διερεύνηση. Mm-hmm. Σε αντίθετη περίπτωση, ο ίδιος αυτός, είτε ο υποψήφιος, είτε το πολιτικό πρόσωπο, είτε ο πολίτης, να προσάγονται άμεσα στη δικαιοσύνη και να λογοδοτούν. Δεν γίνεται οποιοδήποτε να αφήνει αιχμές σε βάρος αριθμού πολιτικών ψηφίων ή οποιονδήποτε άλλων προσώπων. Αλλά στο τέλος της ημέρας, η πολιτεία να σηκώνει τα χέρια και ο Πόντιος Πιλάτος να λέει: αν έχεις παράπονο, πήγαινε στο δικαστήριο για να εκδικαστεί υπόθεση μετά από 6 με 7 χρόνια. Αυτό που λέτε σωστό. Καταγγελίες θα πρέπει να τεκμηριώνονται και να λέγονται. Διότι δεν μπορεί να τους βάζει όλους το ίδιο σακί. Αλλά πέστε μου το άλλο. Και είδαμε και προχθές, ας πούμε, με τον Υπουργό Υγείας. Και το επαναφέρω. Ναι. Για μήνες ολόκληρου ήταν στην ατμόσφαιρα ποιος ήταν ο Ιούδας για το γεσί. Ναι. Και πάρα πολλοί σαν αυτοί οι οποίοι προσπαθούσαν να στιγματίσουν τον Μαρίνο τον Σιζόπουλο. Σας πήρε μπάλα και εσάς, ναι. Γιατί ακριβώς είχα μια άποψη. Ναι. Ότι θα έπρεπε να δώσουμε το δικαίωμα στους πολίτες να έχουν ελεύθερη επιλογή γιατρού και νοσηλευτηρίου. Ναι. Όσον αφορά την εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας. Μια θέση διαχρονική. Πρόεδρε, θα πάμε στο ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε όμως. Ναι. Μετά από τόσο καιρό αποκαλύπτει πια ο ίδιος υπουργός ότι άλλον εννοούσε για ενδεχόμενος Ιούδα. Και εκείνον καταραίει. Συγγνώμη, όλα αυτά θα παραμείνουν στο απειρόβλητο. Ναι. Όλα αυτά θα μείνουν χωρίς κόστος. Δεν θεωρείτε, κύριε Πρόεδρε, ότι μπορεί η καταγγελία Λιλίκα για τη δωροδοκία του να ήταν ένα προεκλογικό τρίκ? Δεν μπορώ να γνωρίζω. Ο Γιώργος Λιλίκας όφιλε από τη στιγμή που τόλμησε δημόσια να βγει να κάνει την καταγγελία να δώσει ονόματα, να δώσει στοιχεία για διερεύνηση. Ναι. Σε αντίθετη περίπτωση, αν δεν είχε αποδεικτικά στοιχεία, έπρεπε να σιωπήσει. Όπως πολλές φορές και εμείς σιωπήσαμε για πράγματα που αγνωρίζουμε και ειδοποιούμε. Και να δώσουμε όλα τα στοιχεία για να μπορέσει να γίνει διερεύνηση, γίνει σύντομη κατάσταση. Ναι, τώρα βέβαια εσάς δεν σας έμπλεξαν μόνο με το θέμα του Ιούδα και τον κύριο Παμπορίδη. Σας έμπλεξαν και με μία μυστική συνάντηση που είχατε, λέει, με τον κύριο Μαλά, προκειμένου να πάρει το Υπουργείο της Υγείας και να πουλήσετε τον κύριο Παπαδόπουλο. Ανδρέα, εγώ δεν έχω κάνει καμία συνάντηση με κανέναν υποψήφιο πέραν από τον Νικόλα Παπαδόπουλο, το έχω ξεκαθαρίσει. Και αυτό είναι στο πλαίσιο της προσωπικής διαβολής. Ναι. Ό,τι είμαι ένα πρόσωπο στόχος, το γνωρίζω πάρα πολύ καλά.
Ναι. Βλέπετε ότι δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια και ειδικά από την εποχή που ανέλαβα πρόεδρος της ΕΔΕΚ, δέχομαι συστηματικά τέτοιες υπονομεύσεις και τέτοιους ψιθύρους που καταραίουν. Να υπενθυμίσω το θέμα των φαρμάκων και όλα τα υπόλοιπα. Και σε επαγγελματικό επίπεδο είχατε έτσι μια προσπάθεια. Υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Εκείνο δεν ήταν επαγγελματικό. Ναι. Εκείνο δεν ήταν επαγγελματικό. Εκείνο ήταν ακριβώς πολιτικό. Και ήταν την πολιτική μου αξιοπιστία που επιχείρησαν να πλήξουν. Ναι, ναι. Και εγώ γνωρίζω τι βρίσκονται πίσω από αυτήν την υπόθεση. Και εγώ γνωρίζω με διασταυρωμένες πληροφορίες. Όμως από τη στιγμή που δεν έχω στοιχείο να το παρουσιάσω, σιωπώ. Ναι. Από εκεί και πέρα, εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Μπορώ να σεμνύνομαι ότι είμαι ένας από τους ελάχιστους πολιτικούς μέχρι στιγμής που πρότειναν τρεις φορές το Υπουργείο Υγείας στο παρελθόν και δεν το αποδέχτηκε. Κάνα λόγο σήμερα, ειδικά που είμαι και πρόεδρος της ΕΔΕΚ, να πουλήσω εκδούλευση σε κανένα, να πουλήσω τις θέσεις και τις αρχές μου. Είμαστε. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει. Και ακόμα κάτι, έχουμε συνομολογήσει μία συνεργασία με τον Νικόλα Παπαδόπουλο και εμείς οτιδήποτε θέμα ανταλλαγμάτων. Ούτε για υπουργεία, ούτε για θέσεις, ούτε για τίποτε. Αυτό που σήμερα προέχει είναι να κερδίσουμε τις εκλογές και να χαράξουμε από κοινού όλα τα συνεργαζόμενα κόμματα και οργανώσεις μια νέα πορεία και για την πατρίδα μας όσον αφορά το εθνικό θέμα και για τον λαό μας όσον αφορά τα θέματα της εσωτερικής διακυβέρνησης, της οικονομίας και της κοινωνικής πολιτικής. Φαντάζομαι όμως, κύριε Πρόεδρε, ότι οι συνεργαζόμενοι, τα συνεργαζόμενα κόμματα με τον κύριο Παπαδόπουλο έχετε κάτσει, έχετε βρεθεί. Και είδατε το θέμα του Υπουργικού Συμβουλίου. Καμία συζήτηση δεν έγινε, Ανδρέα. Μάλιστα. Με όλη την υπευθυνότητα Μάλιστα. που με χαρακτηρίζει για την ειλικρία. Καμία συζήτηση. Και είναι προς τιμήν όλων των εμπλεκομένων σε αυτή την προσπάθεια. Ότι δεν έχει θέσει θέμα κανένας είτε για διαμοιρασμό υπουργείων είτε για διαμοιρασμό θέσεων. Όχι, εγώ δεν αναφέρθηκα στο αν θα είναι διαμερισμός. Εγώ είπα το σκεπτικό της λειτουργίας, της δημιουργίας του Υπουργικού. Όλα στην ώρα του. Στην ώρα του, μάλιστα. Μπορεί ο καθένας από εμάς να έχει τις σκέψεις του, ναι. αλλά δεν έγινε καμία συζήτηση αυτή τη στιγμή και δεν είναι αυτό που μας ενδιαφέρει, δεν είναι αυτό που βρίσκεται στην προτεραιότητά μας. Ωραία, αφού μου κάνετε πάσα για την υγεία λίπτα που γίνονται, διότι φαίνεται ότι είναι ένα καζάνι που βράζει η υγεία. Η ΕΔΕΚ είχε ένα διαχρονικό ενδιαφέρον για την υγεία και για το ΓΕΣΥ. Υπάρχει ένας ανοιχτός πόλεμος, μια κόντρα του κυρίου Παμπορίδη με τους γιατρούς. Και στο βάθος το ΓΕΣΥ και ο Ιούδας κτλ. Πού πάμε τώρα τελικά, αυτή η ιστορία πού πάει? Εγώ θεωρώ ότι δυστυχώς η κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια δεν έκανε τίποτα το οποίο να ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση, με εξαιρέσεις ορισμένα πράγματα, όσον αφορά διαχείριση, άλλο διαχείριση και άλλο ο σωστός προγραμματισμός, έτσι ώστε να προετοιμάσει το σχέδιο υγείας και την εφαρμογή του. Έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές ότι ο δημόσιος τομέας πρέπει να είναι ως τη λοβάτης, η ραχοκοκαλιά ενός γενικού σχεδίου υγείας. Ο ιδιωτικός τομέας είναι πάρα πολύ σημαντικός, είναι πάρα πολύ ουσιαστικός. Όμως ο ιδιωτικός τομέας δεν μπορεί να δραστηριοποιηθεί από μόνος του και δεν μπορεί να κρατήσει στις πλάτες του ένα γενικό σχέδιο υγείας. Έχετε δει να γίνει οποιαδήποτε μελέτη για τις ανάγκες του δημόσιου τομέα, σε επίπεδο κλινικών, σε επίπεδο εξοπλισμού, σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού? Το να φεύγουν τα τελευταία 4 χρόνια περίπου 100 γιατροί από το δημόσιο τομέα, αυτό δεν λέει τίποτα? Εδώ και μήνες φεύγει ο ένας μετά τον άλλο οι γιατροί από την εντατική του νοσοκομείου Λευκωσίας. Από τους 10 που αριθμούσε, παρέμειναν οι 3. Είδατε να λαμβάνονται οποιαδήποτε έγκαιρα και σοβαρά μέτρα? Τίποτα. Ναι. Είναι όλα στον αυτόματο πιλότσο. Απλά επιτρέψτε μου να πω, επικοινωνιακά τεχνάσματα, η υγεία όμως δεν έρχεται. Είχατε στηρίξει τον κύριο Παμπορίδη όμως? Βεβαίως τον είχα στηρίξει και βεβαίως θα τον στηρίξω. Και βεβαίως θα στηρίξω τον οποιονδήποτε υπουργό οποιασδήποτε κυβέρνηση. Αρκεί να κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Και έχω την άποψη και την εντύπωση, χωρίς αυτό να είναι εγωιστικό, ότι είμαι ένα πρόσωπο το οποίο, πολιτικό πρόσωπο το οποίο ασχολούμαι με τα θέματα της υγείας εδώ και 35 χρόνια. Από την εποχή που ήμουν ειδικευόμενος γιατρός στην Ελλάδα και εφαρμοζόταν στην Ελλάδα το Εθνικό Σύστημα Υγείας το 1983. Ναι. Ως εκ τούτου λοιπόν νιώθω ότι έχω μια μεγάλη εμπειρία που μπορώ να έχω ολοκληρωμένη άποψη και σχεδιασμό για το πώς μπορεί ένα γενικό σχέδιο υγείας να εφαρμοστεί. Άρα πέστε μου, θα εφαρμοστεί στην Κύπρο? Έχω σοβαρότατες αμφιβολίες με την τακτική που ακολουθά αυτή η κυβέρνηση, που εύχομαι και ελπίζω ότι δεν θα συνεχίσει και μετά τον Μάρτιο, ναι. να εφαρμόσει ένα γενικό σχέδιο υγείας. Mm-hmm. Όμως την ίδια στιγμή, με οποιαδήποτε λάθη και αν γίνονται από την πλευρά των γιατρών, κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες εργασίας, που μόνο κάποιος που μπορεί να πάει στο νοσοκομείο και να καθίσει μαζί τους ένα 24ωρο μπορεί να καταλάβει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται.
Διαρωτήθηκε κάποιος γιατί 100 γιατροί έχουν φύγει περίπου από το δημόσιο σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης. Εγκαταλείπουν ενδεχομένως την άνεση του μισθού και της εργασίας τους για να βγουν στον ιδιωτικό τομέα, σε έναν τομέα ο οποίος είναι αμφίβολης αποτελεσματικότητας και προπτικής λόγω του ανταγωνισμού που υπάρχει. Ναι. Είναι γιατί ακριβώς δεν θέλουν να θυματοποιήσουν την αξιοπρέπεια τους και την επιστημονική τους γνώση. Λόγω της έλλειψης αναλωσίμων, λόγω των κακών συνθήκων εργασιών και την ίδια στιγμή να φορτώνονται τις ευθύνες για τα όποια λάθη θα μπορούν να γίνουν σε βάρος των ασθενών. Όμως κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, ένας πολιτικός προϊστάμενος, και το λέω με όλη την ειλικρίνεια μου, δεν μπορεί να μιλά δημόσια απαξιωτικά απέναντι σε μια κατηγορία επαγγελματιών όπως είναι οι γιατροί. Όχι ότι δικαιόμαστε να μιλούμε απέναντι σε οποιουσδήποτε άλλους. Σε κανένα επαγγελματικό κλάδο δεν μπορούμε να μιλούμε απαξιωτικά. Μπορούμε να τοπίζουν ενδεχομένως λάθη τους, παραλήψεις τους, ναι, και θα πρέπει να το κάνουμε. Όμως η απαξιωτική συμπεριφορά θεωρώ ότι ρίχνει πάρα πολύ το επίπεδο της πολιτικής μας συμπεριφοράς και πράξης. Έχετε σεβαστεί σε απόψεις αυτές και βλέπουμε τι γίνεται και μακάρι να έχουμε και εσύ. Τώρα, θέλω στα τελευταία αυτά 5 λεπτά να δούμε ένα θέμα το οποίο κατά καιρούς έχει απασχολήσει και την επικαιρότητα και βέβαια μια ευκαιρία να διασαφινιστούν κάποια πράγματα. Τελειώνουν οι εκλογές. Έρχεται στην εξουσία ο Νικόλαος Παπαδόπουλος και τα συνεργαζόμενα κόμματα. Κάθε στο τραπέζι, πάτε σε διάλογο. Εκεί ποιο πολιτιακό σύστημα θα εισηγηθείτε, κύριε Πρόεδρε? Τα λέτε πολιτιακό σύστημα. Εννοώ, θα είναι ομοσπονδία αυτή που θα προτείνουμε εμείς, διζωνική θα είναι διοκράτη, θα είναι ενιαίο κράτος. Τι θα είναι αυτό που θα πούμε εμείς στην άλλη πλευρά? Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, δεν είναι η ονοματολογία. Ναι. Και δυστυχώς μέχρι στιγμής γίναμε σκλάβοι της ονοματολογίας. Ναι. Και αντί να καθορίζουμε τις βασικές πρόνοιες που πρέπει να χαρακτηρίζουν τη λειτουργία ενός δημοκρατικού πολιτεύματος, ενός δημοκρατικού κράτους με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, πηγαίνουμε κάτω από την ονοματολογία να δημιουργήσουμε δεσμεύσεις και υποχρεώσεις οι οποίες θα είναι εφάρμοστες. Τη ζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, τη ζωνική τρικοινοτική ομοσπονδία, με τις ίδιες περίπου πρόνοιες που θέλουν εφαρμοστεί στην Κύπρο, λειτουργεί από το 1995 η Βοσνία. Ναι. Έχει μελετήσει κάποιος σήμερα που βρίσκεται η Βοσνία? Έχει δει κάποιος ότι ήδη πριν από 7 μήνες η σερβική περιοχή έχει αποσχιστεί από την Βοσνία Ερζεγοβίνη? Έχουμε δει τα τεράστια προβλήματα τα οποία έχουν προκύψει στη λειτουργία του κράτους. Έχουμε αντιληφθεί ότι σήμερα η Βοσνία έχει το χαμηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα από όλες τις χώρες της Ευρώπης. Ας φύγουμε από το διζωνική τριζωνική, όπως τη λέτε. Άρα, πάμε στην Ομοσπονδία. Αυτό που σήμερα προέχει είναι να κατοχυρωθούν βασικές αρχές. Και ποιες είναι οι βασικές αρχές? Ένα δημοκρατικό πολίτευμα πρέπει να λειτουργεί στη βάση της ισονομίας και της ισότητας των πολιτών του. Ναι. Με πλήρη κατοχύρωση των πολιτικών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των πολιτών, ανεξάρτητα από εθνοτική και θρησκευτική προέλευση. Δεν μπορούμε ως ένα σοσιαλιστικό κόμμα, η ΕΔΕΚ, να αποδεχθούμε γεωγραφικό διαχωρισμό των πολιτών στη βάση εθνοτικής προέλευσης. Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε την κατάργηση του ατομικού δικαιώματος, την ιδιοκτησία, την ψήφο. Αγωνίστηκε εναντίον του apartheid στην Αφρική και στην Ασία. Και σήμερα θα αποδεχθεί να εφαρμοστεί μια μορφή apartheid στην πατρίδα μας, με 4 διαφορετικές κατηγορίες πολιτών, με διαφορετικά δικαιώματα η κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες. Και είμαστε ξεκάθαροι. Για μας οι Τουρκοκύπροι δεν είναι ούτε κοινότητα ούτε μειονότητα. Οι Τουρκοκύπροι είναι ισότιμοι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Με πλήρη κατοχύρωση όλων των πολιτικών δικαιωμάτων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως όλοι οι υπόλοιποι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ωραία, και πολλές φορές μας λένε ότι δεν έχουμε θέσεις. Θέσεις έχουμε, απλά δεν θέλουν κάποιοι να τις ακούσουν. Ωραία, πέστε μου τώρα, αυτά που περιγράφετε, σε ποιο μοντέλο λύσης μπορεί να εφαρμοστούν? Σε όλα τα μοντέλα λύσης που σήμερα εφαρμόζονται σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια ομοσπονδία, δηλαδή. Ένα τέτοιο κράτος δεν θέλουμε? Από εκεί και πέρα μας δεν μας ενδιαφέρει η ονοματολογία. Ναι. Εδώ πάμε να εκλέξουμε πρόεδρο της Δημοκρατίας και να είναι εκ περιτροπής Προεδρία. Και αύριο θα έχουμε έναν έπικον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και σας ρωτώ. Ναι. Αύριο, αν θέλουμε οποιασδήποτε αποφάσεις για τα ενεργειακά, ο συγκεκριμένος έπικος που θα προεδρεύει της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα εντέλλεται από την Άγκυρα για το τι θα κάνει, θα συνενέσει σε αυτό που ενδεχομένως θα είναι προς το συμφέρον της Κύπρου ή προς το συμφέρον της Τουρκίας? Ωραία, να ρωτήσω. Εμείς κάτι. Μου λένε, εσείς τι προτείνετε? Προτείναμε το απλό και το αυτονόητο. Ναι. Αφού θέλετε ομοσπονδία να εφαρμόσουμε, ομοσπονδία είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τι με εκλογής προέδρου που εφαρμόζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες? Να κατεβαίνει ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος σε κοινό ψηφοδέλτιο με κοινό πρόγραμμα.
Και όπου ο υποψήφιος πρόεδρος είναι Ελληνοκύπριος, να είναι Τουρκοκύπριος ο αντιπρόεδρος και αντίστροφο. Γιατί εγώ Ελληνοκύπριος να είμαι υποχρεωμένος αύριο ενδεχομένως ναι. να ψηφίσω ένα συντηρητικό Ελληνοκύπριο για πρόεδρο και να μην ψηφίσω ένα προοδευτικό συνδυασμό που να είναι ο Τουρκοκύπριος πρόεδρος και ο Ελληνοκύπριος αντιπρόεδρος. Και, πρόεδρε, εγώ και να δημιουργούμε συνθήκες συνεργασίας και ενότητας. Σας θεωρώ έντιμο πολιτικό και έντιμο άνθρωπο και θέλω να πάρω απάντηση. Διζωνική δικοινοτική στο ανάθεμα. Ομοσπονδία, σαν ομοσπονδία. Μπορεί να λειτουργήσει εδώ. Βεβαίως μπορεί να λειτουργήσει. Μάλιστα. Δεν λειτουργεί για παράδειγμα το ομοσπονδιακό σύστημα της Γερμανίας. Ναι. Δεν λειτουργεί το ομοσπονδιακό σύστημα της Αυστρίας. Δεν λειτουργεί το ομοσπονδιακό σύστημα του Καναδά. Εσείς το προκρίνετε αυτό σαν μορφή λύσης. Εμείς αυτό που προκρίνουμε είναι αυτό που είπα προηγουμένως. Σε όλες αυτές τις ομοσπονδίες, οποιασδήποτε μορφή σε ολόκληρο τον κόσμο, πέστε μου σε ποια από αυτές τις ομοσπονδίες υπάρχει γεωγραφικός διαχωρισμός του λαού στη βάση εθνοτικής πρόλευσης. Ναι. Πέστε μου σε ποιον από αυτά τα ομοσπονδιακά, τα 20, τα 30, τα 50 που υπάρχουν παγκόσμια, υπάρχει εγγυημένη πλειοψηφία πληθυσμού και γη στις περιοχές. Πέστε μου σε ποια από αυτά τα ομοσπονδιακά συστήματα υπάρχει εκπεριτροπής προεδρία, υπάρχει βέτο ναι. στις αποφάσεις κεντρικής κυβέρνησης, υπάρχει μία θετική ψήφος, υπάρχει αριθμητική εξίσωση. Μάλιστα. Αυτά όλα είναι διαιρετικά, είναι ρατσιστικά στοιχεία, τα οποία ουσιαστικά θα οδηγήσουν σε μία λύση τουρκικών προδιαγραφών και πολύ σύντομα στην κατάρρευση του κράτους. Εφαρμόστηκα στη Βοσνία. Ας πάνε οι πολιτικές ηγεσίες στη Βοσνία. Εγώ έχω σταθερή επικοινωνία. Πήγα στη Βοσνία, Ρεζεγοβίνη. Ναι. Έχω συνεχόμενη επαφή μαζί τους. Ζω, γνωρίζω το σύστημα. Είναι ακριβώς πανομοιότυπο σύστημα που εφαρμόστηκε στη Βοσνία όπως αυτό που επιχειρείται να εφαρμοστεί στην Κύπρο. Και μπορώ να πω ότι ξεκίνησε πρώτα η προσπάθεια εφαρμογής του στην Κύπρο και εφαρμόστηκε το 1995 με τις συμφωνίες του Ντέιτον στην Βοσνία. Εκατάρρευσε το σύστημα. Ο λαός βρίσκεται σήμερα στο φάσμα της εξαθλίωσης. Είναι τεράστιες οι προσπάθειες που καταβάλλονται. Μάλιστα. Και αυτή η χώρα δεν πρόκειται ποτέ να γίνει δημοκρατική χώρα. Δεν πρόκειται ποτέ να λειτουργήσει όσο εξακολουθεί να υπάρχει αυτό το σύστημα της κυδαιμονίας από τρίτες χώρες. Και όταν στη Βοσνία, που βρίσκεται τόσο μακριά από την Τουρκία, η τουρκική πολιτική επιχειρεί να αποδιγετήσει την πολιτική αυτής της χώρας, αξιοποιώντας τους μουσουλμάνους πολίτες της Βοσνίας, φανταστείτε τι θα γίνει αύριο με την Κύπρο. Καταλαβαίνω γιατί δεν δέχεστε την διζωνική δικοινοτική μου, το εξηγήσατε, το καταλαβαίνω. Αυτό που ρωτάω εγώ, αυτό είναι μια πρόταση, ένα μοντέλο το οποίο η άλλη πλευρά στο τραπέζι του διαλόγου δεν το δέχεται. Τι γίνεται. Ας είναι εκτεθειμένη η άλλη πλευρά. Γιατί εγώ πρέπει να δέχομαι συνέχεια αυτό. Μάλιστα. Τα Ηνωμένα Έθνη και τα ψηφίσματα μιλούν για επιστροφή όλων των προσφύγων. Ναι. Η Διεθνής και Ευρωπαϊκή Συνθήκη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επιβάλλει την κατοχύρωση των πολιτικών δικαιωμάτων σε επίπεδο ισότητας όλων των πολιτών. Ναι. Γιατί δεν θα πρέπει να εφαρμοστεί στην Κύπρο. Είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να εφαρμοστεί το ευρωπαϊκό κεκτημένο όσον αφορά την εσωτερική δομή χωρίς παρεκκλήσεις. Γιατί πρέπει να γίνουν παρεκκλήσεις. Δεν είμαστε εμείς που θα πρέπει να δικαιολογήσουμε στην άλλη πλευρά. Γιατί απορρίπτουμε κάτι που είναι παράλογο, αναχρονιστικό. Αλλά η άλλη πλευρά να αποδείξει γιατί απορρίπτει αυτό που είναι δημοκρατικό, αυτό που ισχύει σε όλες τις υπόλοιπες χώρες. Γιατί στην Κύπρο πρέπει να ισχύσει κάτι το διαφορετικό. Μάλιστα. Γνωρίζουμε ότι δεν είναι εύκολος αυτός ο αγώνας. Γνωρίζουμε ότι δυστυχώς δεν έχουμε την πολιτική δύναμη να επιβάλλουμε τη λύση που εμείς επιθυμούμε. Γι' αυτό ακριβώς και ο βασικός στόχος είναι πρώτα να αποτρέψουμε μια κακή λύση που θα οδηγήσει σε κατάρρευση την Κυπριακή Δημοκρατία και σε μεγαλύτερα δεινά τον λαό μας και την πατρίδα μας, και από εκεί και πέρα να αξιοποιήσουμε τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται σε μια προσπάθεια να αναβαθμίσουμε τη διαπραγματευτική μας θέση για να μπορέσουμε να πετύχουμε όσο το δυνατόν καλύτερη λύση. Γνωρίζουμε ότι θα κάνουμε υποχωρήσεις. Αλλά αυτές οι υποχωρήσεις και οι εκτόσεις να είναι προς όφελος των Τουρκοκυπρίων και των πολιτών. Όχι προς όφελος της επεκτατικής πολιτικής της Τουρκίας. Αυτό θα πρέπει να το διαχωρίσουμε. Σαφέστατος. Λοιπόν, επειδή θα υπάρχει σίγουρα και επόμενη μέρα και μετά τις εκλογές και εκεί θα πρέπει όλοι μαζί να σηκώσουμε μανί και να δούμε τι κάνουμε. Εγώ έχω τελευταίες μέρες και η προσπάθειά σας να έχει αίσιο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδρέα. Εγώ αυτό που θα θέλω να σε διαβεβαιώσω είναι και από το επιτελείο του Νικόλα Παπαδοπούλου και πολύ περισσότερο εγώ προσωπικά και τα στελέχη της ΕΔΕΚ θα αγωνιστούμε με εντιμότητα και με αξιοπρέπεια σε αυτή την προεκλογική περίοδο και όχι μόνο. Θα συνεχίσουμε αυτή την παράδοση εντιμότητας και ήθους που μας έχει δώσει ως παρακαταθήκη ο Βάσος Λυσαρίδης. Είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Ελεύθερη Αμόχωστο, φίλες και φίλοι, στο Μαρένο του Παυλικά και αμέσως μετά εδώ οι δικοί μας άνθρωποι για να δούμε. Τι εκπλήξεις, ποιες εκπλήξεις ετοιμάζει το ΣΥΓΜΑ και το ΣΥΓΜΑ Live για την ημέρα των εκλογών. Το ΣΥΓΜΑ και το ΣΥΓΜΑ Live μας έχουν συνηθίσει με μια πολύ μεγάλη παράδοση όσον αφορά
την άρτια έτσι, διεκπαιρέωση αυτής της πολύ σημαντικής ημέρας. Πάμε πρώτα όμως στο Μαρίνο τον Παυλικά, στην Αμόχωστο. Μαρίνο μου, καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα, Ανδρέα μου, καλημέρα από την Επαρχία Αμόχωστο. Έχουμε να σημειώσουμε πάντως, Ανδρέα, ότι υπάρχει μια πολύ καλή ιστοσελίδα από το Σίγμα Λαΐς, στην οποία μπορεί να βρει ο κόσμος ενημέρωση όσον αφορά τις προεδρικές εκλογές, με πάρα πολλά στοιχεία, δημοσκοπήσεις και πάρα πολλά άλλα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Νέα τροπή φαίνεται να παίρνει υπόθεση θανάτου του ζευγαριού αλλοδαπών, το οποίο βρέθηκε νεκρό στο σπίτι του στην Αγία Θέκλα την περασμένη Κυριακή. Η πυροσβεστική φαίνεται να εγκαταλείπει την αρχική εικασία ότι ο θάνατος του ζευγαριού προήλθε από θερμάστρα υγραερίου και οι έρευνες πλέον επικεντρώνονται στο λέβητα της κεντρικής θέρμανσης υγραερίου, τον οποίο από ό,τι δείχνουν οι έρευνες και σύμφωνα και με τις πληροφορίες είχαν κλείσει μέσα σε κλειστό δωμάτιο. Το είπαμε και με τον Γετή, εδώ υπάρχει καθαρή κατασκευαστική παρατυπή, έτσι. Υπήρχε μια προέκταση που δημιούργησε το πρόβλημα, ναι. Και αυτή οφείλεται, Ανδρέα, πιθανόν για τα αίτια του θανάτου. Έτσι. Πιστεύετε λοιπόν, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας, Ανδρέα και εσύ, ότι εκ πρώτης όψεως ο θάνατος του 60χρονου Βρετανού και της 52χρονης Ρωσίδας πιθανόν να υπήρχε μετά από εισπνοή μονοξιδίου του άνθρακα, σιωπηρό δολοφόνο τον αποκάλυψε ο κύριος Ανδρέας και εσύ, τον μονοξίδιο του άνθρακα, το οποίο εκπέμπει το φουγάρο της κεντρικής θέρμανσης. Φυσικά περισσότερο φως στα αίτια του θανάτου θα καταλήξει. Λοιπόν. Να αλλάξω και να πάμε σε θέμα από την Γεωργία. Συνάντηση με γεωργούς είχε την Δευτέρα στο Πάνιο ο Υπουργός Γεωργίας Νίκος Κουλιάρης. Ναι. Ο σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση για την αποδέσμευση ενός κονδυλίου χρόνων, δηλαδή για το 2012, 2013 και 2017. Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει ήδη εγκρίνει την καταβολή αποζημιώσεων ύψους 9,5 εκατομμυρίων και μέσα στις επόμενες μέρες, όπως είπε, θα εγκριθεί ακόμα ένα κονδύλι ύψους 1,5 εκατομμυρίου. Για ζημιές του 2014, το οποίο εμπίπτει στο εθνικό πλαίσιο για καταβολή αποζημιώσεων μέχρι και τα τέλη του 2018, καθώς ακόμη ένα κονδύλι ύψους 2,5 εκατομμυρίων για τις ζημιές του 2015, το οποίο πάλι εμπίπτει στο εθνικό πλαίσιο μέσω του οποίου οι αποζημιώσεις μπορούν να καταβληθούν μέχρι το 2019. Έχετε βρει το κουμπί του Κουγιάλη και το απέρνετε κανονικά. Καλά κάνετε. Ακριβώς. Δυστυχώς φέρουν οι άνθρωποι. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Από τις ζημιές. Λοιπόν, να πούμε ότι παράλληλα ο κύριος Κουγιάλης ανέφερε ότι με την μεταρρύθμιση του θεσμού της γεωργικής ασφάλισης και τη θέσπιση ενός νέου πλαισίου δίνεται η δυνατότητα από το 2017 και εντεύθεν ώστε η καταβολή των αποζημιώσεων να γίνεται την ίδια χρονιά κατά την οποία συμβαίνουν. Μάλιστα. Πάμε τώρα σε ένα ωραίο θέμα. Περνάμε στο Γυμνάσιο Κοκκινοχωρίων Πάνος Ιωάννου, το οποίο κατάφερε να κατακτήσει πρόσφατα μια ευρωπαϊκή διάκριση. Το σχολείο συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus Plus με σύμπραξη σχολείων από Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία και Αυστρία. Ο γενικός σκοπός του προγράμματος είναι να μελετηθεί η αναγκαιότητα απόκτησης δεξιοτήτων και προετοιμασία της νέας γενιάς για επαγγέλματα του μέλλοντος. Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην πόλη Μάστα της Ιταλίας, εκεί όπου οι μαθητές του σχολείου παρουσίασαν την εργασία τους, καθώς και το λογότυπο της σύμπραξης, το οποίο πρότειναν, το οποίο κέρδισε την πρώτη θέση και έτσι θα χρησιμοποιείται σε όλα τα του προγράμματος μέχρι και το 2019. Και να παραμείνω τα νέων. Στις 4.30 το απόγευμα στο νέο κέντρο πληροφόρησης νέων επαρχίας Αμοχώστου στη Σωτήρα θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του σχεδίου νεανικής επιχειρηματικότητας. Η είσοδος είναι δωρεάν και η παρουσίαση γίνεται σε συνεργασία του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Ανδρέα. Λοιπόν, αυτά τα ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την αγάπη μας στην επαρχία εκεί και σε σένα. Καλή δουλειά και ραντεβού αύριο το πρωί. Λοιπόν, τώρα φίλες και φίλοι. Θα πάμε σε δικούς μας ανθρώπους, γιατί εδώ βρισκόμαστε σε μια περίοδο όχι περισυλλογής.